Δανειστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχατε έρθει στο γραφείο μου, σας είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω για να μιλήσουμε εδώ στο στούντιο και χαίρομαι που αυτό το τηρούμε σήμερα. Το τηρούμε. Με καθυστέρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, προεκλογικά είναι έτσι. Τώρα πρέπει να πρέπει να κύριε Αντιπρόεδρε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να συζητήσουμε. Σήμερα το θέμα που κυριαρχεί και γενικώς όσο πάμε 15 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές είναι το θέμα των δημοσκοπήσεων. Και αύριο εδώ στην Ανατολική. Και όχι των δημοσκοπήσεων, φαντάζομαι τη συζήτηση για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, αλλά τώρα όπως καταλαβαίνετε που δεν υπάρχουν και περιορισμοί για τις δημοσκοπήσεις, συνεχώς βγαίνουν και αύριο. Καταρχάς, καλό είναι που δεν υπάρχουν περιορισμοί για να μην υπάρχει και μια σκοτεινή συζήτηση τύπου Αρβίλας για το τι λέει ο καθένας και να έχει και την ευθύνη του όποιος υπογράφει μια έρευνα, γιατί ξέρετε ποτέ δεν ζητάμε ρέστα στην Ελλάδα. Εάν θυμηθείτε ιστορικά τι προβλέψεις έχουν γίνει και ποια ήταν τα αποτελέσματα τα πραγματικά, κανείς ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν ευθύνη για τη σοβαρότητα, τη συνέπεια, την ευστοχία των προβλέψεων. Μπορεί ο καθένας να λέει τζάμπα, ό,τι θέλει. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πριν τις εκλογές του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, 8 μέρες πριν τις εκλογές, βγήκε ότι η κυρία Μπακογιάννη προηγείται 10 μονάδες. Και γιατί, ποιοι δεν υπήρχαν έρευνες που έβγαζαν νικητή με απόσταση το ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Προφανώς. Τώρα εσείς έχετε πει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα ανατραπούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι κάποιοι προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τα οποία κινείται όλη η δημόσια συζήτηση. Το πρώτο στερεότυπο είναι ότι το κρίσιμο θέμα είναι οι ευρωεκλογές. Συγγνώμη, κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω να σας πω να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα σήμερα. Δεν θα ήθελα να ακούσω από εσάς, επειδή ξέρετε, σας ακούω συνεχώς να λέτε ορισμένα πράγματα, να κάνουμε μια ανατρεπτική κουβέντα. Διαφορετική. Δεν ξεκινήσατε ανατρεπτικά όμως, ξεκινήσατε από το σκληρό πυρήνα της συμβατικής χιλιοϊπωμένης ερώτησης. Χιλιοϊπωμένη ερώτηση, αφού έχουμε δημοσκοπήσει σήμερα. Εκεί η απάντηση αφορά την ερώτησή σας και την οτροπία που κυριαρχεί. Αυτή είναι η αντισυμβατική απάντηση. Ότι ανατρέπω τον τρόπο που σκέπτεστε. Διότι σκέπτεστε με έναν τρόπο κατεστημένο και συνήθι. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθωνόμαστε εμείς. Ναι, έχετε περιθώρια, μικρά παιδιά είστε. Ακούστε τώρα, να σας πω. Υπάρχουν δύο στερεότυπα. Το ένα στερεότυπο είναι ότι είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές, ξεχνούν τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, μέσα από τις οποίες εκφράζεται ο κόσμος, γιατί έχουμε ένα συνδυασμό διαδικασιών εκλογικών. Είναι λοιπόν κρίσιμες, γιατί πρέπει να δούμε αν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ή πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει πάντα σημασία ποιος θα είναι πρώτος. Τα επίπεδα είναι χαμηλά όμως. Δεν μιλάμε για τον παλιό δικοματισμό, δεν μιλάμε για μια 35-40%. Πόλωση η οποία οδηγούσε σε αυτοδύναμες πλειοψηφίες. Μιλάμε για έναν μικρό δικοματισμό, για μια μικρή και σε μεγάλο βαθμό τεχνητή πόλωση. Λοιπόν, λέω σε αυτό ότι πιο κρίσιμο για όλα σε σχέση με την σταθερότητα της κυβέρνησης και σε σχέση με την πορεία της χώρας στην έξοδο από την κρίση δεν είναι αν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πού στέκεται η κεντροαριστερά της ευθύνης. Πού στέκεται η ελιά με το Πασόκ μέσα στην ελιά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούν όλοι πως θα υπάρξει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ΕΛΙΑ και με το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξουν αμφισβητήσεις και σας λέω το αποτέλεσμα και σημειώστε το. Θα είναι τέτοιο που θα δημιουργήσει πρόβλημα πρωτίστως στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Όχι επειδή αυτό είναι η δική μου επιθυμία, αλλά γιατί είναι προφανές από την εμπειρία. Δεν θα έχει κερδίσει κανέναν Δήμο μεγάλο. Κατά πάσα πιθανότητα καμία περιφέρεια. Θα έχει αποτύχει η στρατηγική της εφόδου. Θα έχει βγει στην επιφάνεια και θα μείνει στην επιφάνεια όλο αυτό που είδαμε με αφορμή το ψηφοδέλτιο από τα μειονοτικά της Θράκης μέχρι το ευρώ ή όχι ευρώ, δημοψήφισμα για το ευρώ ή όχι, η τεράστια εσωτερική αντίφαση και διαφωνία, και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανείς μετά τις εκλογές. Κύριε Αντιπρόεδρε, τόσο απλά. Εγώ χάρηκα με αυτό που είπατε στην αρχή, αλλά διαπίστωσα όμως ότι κι εσείς είσαστε στον ίδιο πεπατημένο δρόμο. Δηλαδή, σας ρωτάει ο Ρεντάνης τι θα γίνει με την ΕΛΙΑ, απαντάτε εσείς τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι. Συγχωρείτε, τι θα γίνει με την Ελιά, το έχω απαντήσει. Όχι, εδώ τώρα στην κουβέντα που κάνω. Εσείς δεν είναι εφερέγγυο να μιλάω εγώ για, για το δικό μου κόμμα. Τώρα. Για εσάς ρωτάμε. Μα με συγχωρείτε. Τα ποσοστά που είναι δυνατόν να έρθει ο επικεφαλής μιας παράταξης και να μην υπερασπιστεί την παράταξή του. Ναι, με αυτό να μιλάμε, όχι να μιλήσουμε επ' αυτού. Κοιτάξτε, πολύ σωστό να σας πω το εξής. Να μιλήσουμε επ' αυτού. Στο κρίσιμο Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου του 2012 που κλείσαμε το πρόγραμμα, το μεγάλο δάνειο, το κούρεμα του χρέους, μία παρατήρηση που γινόταν από πολλούς υπουργούς οικονομικών τότε σε αυτή τη δραματική συνεδρίαση ήταν ότι μα πού πάτε, το Πασόκ το οποίο είχε πάρει 44% και είναι ο κορμός της κυβέρνησης, της κυβέρνησης συνεργασίας τότε, Παπαδήμου, ναι, με την Νέα Δημοκρατία και το λαός μέχρι μια κάποια φάση, έχει στις δημοσκοπήσεις 4%. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη της αντιπολίτευσης για να πιστούμε, για να προχωρήσουμε, και τελικά το Πασόκ με μια κατάσταση δραματική, άνηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε μπει λίγους μήνες πριν στην ιστορία της ευθύνης, πριν ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα, διεκδικούσε και ονειρευόταν αυτοδυναμία και τελικά βρέθηκε στο 18%. Και εμείς τον Μάιο του 2012, τότε έγινε η καλή καταγραφή, η αβίαστη καταγραφή. Σωστό. Βρεθήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία στο 18%, το ΣΥΡΙΖΑ 16,5% που έκανε την έφοδο. Και το Πασόκ με την υπόθεση του Χατζόπουλου τότε να έχει ανοίξει και να έχει προκαλέσει σοκ, γιατί αυτό έβλαψε πάρα πολύ το χώρο, τον έβλαψε ηθικά, είμαστε στο 13,5. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, πρώτου και τρίτου κόμματος, ήταν 5 μονάδες. Αν άλλαζαν οι συμπεριφορές των πολιτών, 2,5 μονάδες για να αλλάξουν οι θέσεις. Εκεί κρίθηκε η ιστορία του ποιος είναι και ο βασικός, ο πρώτος εκφραστής μιας πολιτικής ευθύνης, της εθνικής αντιληπτής, την οποία την υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία εκ των υστέρων. Ας υποθέσουμε, Πασόκ ήταν. Ας κάνουμε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα πολιτικά, ας κάνουμε μια υπόθεση. Αν τα νούμερα είναι έτσι, ή εν πάση περιπτώσει αν είναι κάτω από το, 10%, αυτό θα σημάνει κάτι εσωκομματικά για εσάς, για την Ελιά? Το εσωκομματικό είναι παντελώς αδιάφορο. Θα σημαίνει κάτι για τη χώρα. Η χώρα πρέπει να μείνει σταθερή. Πρέπει οι βουλευτές να νιώσουν, οι βουλευτές που κουβαλάνε στους ώμους τους την κυβέρνηση και την ευθύνη, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι, δεν έχουν καμία συμμετοχή στο παρελθόν, στις εύκολες εποχές της δόξας, κουβαλάνε ένα τεράστιο βάρος, άρα υπάρχει πρόβλημα κυβερνητικής σταθερότητας και στρατηγικού προσανατολισμού. Τώρα που ο κόσμος έκανε μια τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπη, υπέστη θυσίες, αλλά καταφέραμε πολλά πράγματα. Τώρα καταφέρνουμε μετά από 8 χρόνια, κοιτάξτε, 8 χρόνια πριν το καταλάβουμε, γιατί το καταλάβαμε ως χώρα το 2010, αλλά η ύφεση είναι από το 2007. Έχουμε 8 χρόνια ύφεση. Η ύφεση φέρνει ανεργία, φέρνει τη μιζέρια, φέρνει αυτήν όλη την απεσιοδοξία, την ευρικότητα, το αίσθημα της αδικίας, γιατί χάνουμε ένα κεκτημένο, χάνουμε έδαφος και πρέπει να το κατακτήσουμε ξανά. Να σας πω, κύριε Άρα, λοιπόν. Άρα εδώ το πρόβλημα είναι δημοσκόπηση να τιμήσουμε τις θυσίες του κόσμου. Οικειοθελώς έκανε ο κόσμος τελικά. Γιατί κάνουμε μια συζήτηση και ξεχνάμε και να το βασικό. Και τις λαθασμένες να σας πω τι εννοώ. Όχι μόνο το ένα. Να σας πω να τι εννοώ. Τον κόσμο, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι υπάρχει ένας λαός που υποφέρει, και το σέβομαι και νιώθω τι υφίσταται ο καθένας, αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση ερήμην του λαού. Δεν την ψήφισε κανείς αυτή την κυβέρνηση. Θα μπορούσε να το πει αυτό κάποιος για το 2009. Το 2009 κάναμε εκλογές χωρίς να ξέρουμε το μέγεθος της κρίσης και βρεθήκαμε στην ανάγκη να πάρουμε μέτρα πρωτοφανή, δύσκολα, το 2010, σε 6 μήνες, χωρίς να έχουν τεθεί υπόψη του ελληνικού λαού. Όμως, τον Ιούνιο του 2012, τον Μάιο του 2012, όλα ήταν πάνω στο τραπέζι. Ο κόσμος ψήφισε εν γνώση των καταστάσεων και των επιπτώσεων. Να σας πω. Ήξερε την κρίση, ήξερε τα μέτρα, ήξερε τις αντιγικές. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή, ακόμη και μετά την αποχώρηση της Δημάρ, έχει μια εκλογική βάση, η οποία συγκροτήθηκε πριν από 20 μήνες, ούτε καν 2 χρόνια, η οποία είναι 42,5%. Καμία κυβέρνηση, ξέρετε, κοινοβουλευτική στην Ευρώπη. Λίγες κυβερνήσεις κοινοβουλευτικές στην Ευρώπη έχουν εκλογική βάση
42%. Ακούστε λίγο για την κυβερνητική σταθερότητα που λέτε. Εδώ στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης του Έθνος που έχει σήμερα, Νέα Δημοκρατία 20,6, ΣΥΡΙΖΑ 20, Ελιά Πασόκ 4,2. Δεν είναι αυτό, δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό είναι η αποτύπωση, αυτό, αν είναι η πραγματική βούληση του κόσμου, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο. Δηλαδή? Η χώρα αυτή τη στιγμή καταστρέφεται πολιτικά. Δεν έχει πλαίσιο αναφοράς. Δηλαδή αυτή η δημοσκόπηση, αν είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά της Ελιάς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οριακά. Και αν είναι τόσο χαμηλά. Τι σημασία. Όχι, που λέτε για τους βουλευτές που είναι νέοι και πληρώνουν. Δεν είναι αυτό. Οδηγούμαστε σε εθνικές εκλογές. Οδηγούμαστε πάντως σε διλήμματα τεράστια. Δηλαδή. Σε διλήμματα τεράστια. Δεν πρέπει να μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δημοκρατία. Τα λύνει η δημοκρατία. Άρα τι, πάμε σε εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση τέτοιου στήρου διχασμού και τέτοιας αμηχανίας. Γιατί τα ποσοστά αυτά που μου λέτε είναι δραματικά χαμηλά και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν εκφράζεται. Άρα υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης, νομιμοποίησης, έκφρασης. 17% δεν εκφράζεται. Όχι, με συγχωρείτε. Πού είναι τα άλλα ποσοστά? Στο ποτάμι που πάει. Όχι. Όλα είναι, όλα. Και να σας πω και κάτι. Είναι, μου λέτε, στο ποτάμι. Μα δεν πρέπει να τοποθετηθούν αυτά τα κόμματα που λένε είμαι νέος. Πολύ ωραία. Έχω ιδέες. Ωραία. Τι γίνεται με τα θέματα? Είσαι με την κυβερνητική πολιτική, είσαι με τη στρατηγική της εξόδου από την κρίση με υπεύθυνο, σοβαρό και δύσκολο τρόπο έστω στο τέλος? Ένα λεπτό. Ή είσαι με τη λογική του κυρίου Λαφαζάνη και του κυρίου Τσίπρα? Είσαι με τη λογική του κυρίου Καμένου? Ή είσαι με τη λογική μιας προσπάθειας η οποία είναι δύσκολη με κόστος? Κύριε Βενζόλα, και αυτό ισχύει σας για όλους. Εσείς δηλαδή εννοείτε ότι υπάρχει μέσα στο αποτέλεσμα αυτό ότι υπάρχει ότι δεν οδηγεί πουθενά επειδή έχει χαμηλά ποσοστά η Ελιά? Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν τα ποσοστά της Ελιάς φτάσουν εκεί και του ποταμού φτάσουν το 14%. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι, την όλη. Τι είναι το ποτάμι? Δεν είναι αστεία πράγματα. Τι είναι το ποτάμι? Μια κυβερνητική δύναμη. Όχι, μια είναι δύναμη ευθύνη, έχει βουλευτέ. Λέει ότι είναι με την κυβέρνηση. Όχι, αλλά θα γίνουν εκλογές. Ας βγει, λοιπόν, να πει ότι είμαι με την κυβέρνηση, ότι στηρίζω την κυβερνητική πολιτική, άλλο, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ σας είπα άλλο. Στο τζάμπα πολιτική δεν γίνεται. Δεν ακούστε, πολιτική στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα, δεν γίνεται. Πολιτική χωρίς κρίσιμες απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα, τα θεμελιώδη, δεν γίνεται. Άρα λέτε εσείς ότι. Δεν είναι δυνατόν. Πω, λέτε εσείς, άμα βγει τρίτο κόμμα το ποτάμι, δεν έχει βουλευτές να στηρίξει την κυβέρνηση. Αυτό λέτε. Προφανώς. Δεν είναι μέσα στο σύστημα αυτό της σκέψης μας και του προβληματισμού μας και των διλημάτων μας. Είναι δυνατόν να βγαίνουμε εμείς. Να βγαίνω εγώ, ας πούμε, σήμερα. Και εσείς θα με ρωτήσετε σε λίγο τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές, τι γίνεται με το γάλα, τι γίνεται με την οικονομία, τι γίνεται με τις συντάξεις. Τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση και το χρέος? Θα υπάρξει μνημόνιο, θα υπάρξει τρόικα, θα υπάρξει δάνειο? Αυτοί απαντάνε πουθενά. Τι λένε γι' αυτά? Δεν είναι η ώρα τους τώρα. Τι θα πει δεν είναι η ώρα τους? Συγχωρείτε, σε δύο μήνες, αν πιάσουμε το Πασόκ, τι έγινε όταν πρωτοβγήκε, έτσι, θα είχαμε κόψει τις φλέζες μας. Τι λέτε? Να σας θυμίσω τον Παπανδρέο τι έλεγε το 75. Για πότε μιλάτε? Τον Ανδρέα όταν πρωτοβγήκε. Και πήρε, λοιπόν, και πήρε, μέσα στην πορεία, και πήρε, τα πράγματα καταγράφουν. Με συγχωρείτε. Άρα λέτε να δώσουμε μια ασυλία σε όποιον εμφανίζεται όχι, είναι νέος. Όχι, δεν λέω. Η χώρα έχει τέτοια περιθώρια. Λέω το εξής. Συγκρίνεται τη σημερινή εποχή με την εποχή του 1974. Λέω. Το 1900, κύριε Αναγνωστάκη, μισό λεπτό. Μην πετάμε ρουκέτες. Δεν πετάξα καμία. Μας παρακολουθεί και κόσμος που δεν είχε γεννηθεί. Ξέρετε, λέτε, με συγχωρείτε. Είναι πολύ νωρίς. Δεν είμαστε νέοι. Όλα τα κόμματα στη γέννησή τους δημιουργούν. Ακούστε με. Μια κατάσταση ρευστή γι' αυτό. Ακούστε στην πορεία την κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Άρα όλοι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Και το βάρος το κουβαλάμε εμείς. Γιατί και στην Ελλάδα εσείς δεν λέτε ότι ακούστε, θέλετε. Ακούστε. Όχι, δεν λέμε ότι λέμε ό,τι θέλουμε, γιατί καταβάλουμε κόστος τεράστιο για οτιδήποτε πούμε. Οτιδήποτε πούμε έχει κόστος. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συγκρίνεται το 1974? Το 1974 ο Καραμαλής ήταν κυβέρνηση με το 54% του ελληνικού λαού. Υπήρχαν καταστάσεις τελείως ιδιόρυθμες. Υπήρχε η μετάβαση από την δικτατορία. Και θα συγκρίνεται τώρα το τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 με το τι λέει ο κύριος Θοδωράκης
το 2014. Αυτό, εσείς το λέτε. Μπράβο. Δεν σας είπα αυτό, εσείς αυτό το λέτε. Κάνατε. Όχι, όχι. Αυτό ξέρω κάνατε. Πολύ καλά τι έκανα. Είπα ότι τα κόμματα δημιουργούν απόψεις. Δεν ξέρετε. Ναι, ναι. Όχι, δεν ξέρω αν συνειδητοποίησατε τι κάνατε. Συνειδητοποίησα, ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Εντάξει, θέλει να πει ότι τώρα συζητάμε για τις ευρωεκλογές, ενώ εσείς βάζετε ότι δεν έχει. Ότι δεν, λέτε δεν έχει βουλευτές για να στηρίξει την κυβέρνηση. Με συγχωρείτε κύριε Χατζαπόπουλο, για να τιμήσουμε και τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε μία ωραία πρωία και είπε: Είμαι αρχηγός του Πασόκ το 1974. Δεν πηγαίνω με την Ένωση Κέντρου. Δεν είχε διαδρομή, δεν είχε παρουσία. Δεν υπήρχε ο αντιδικτατορικός αγώνας. Δεν υπήρχε η προδικτατορική περίοδος. Ναι, συζητάμε να συζητάμε, να συζητάμε με, με ιστορική αναφορά. Ωραία, λέμε, να είμαστε, όλα... να είμαστε να πατάμε ωραία. Γερά στην ιστορία της χώρας. Πολύ γερά. Και να μην κάνουμε έτσι τα... κοσμική συζήτηση. Ωραία, όλα τα κόμματα στην αρχή της ιστορικής τους περίοδους, οι απόψεις δεν είναι απολύτως καταγραφόμενες. Δεν καταγραφόμενες. Κάντε μεγάλο λάθος. Σιγά σιγά. Κάντε μεγάλο λάθος. Μπορεί να αλλάζουν απόψεις για να κερδίσουν το εκλογικό ακροατήριο, αλλά μια χαρά καταγεγραμμένες είναι οι απόψεις. Και όταν διεκδικείς την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει να του πεις πού τον πας τον ελληνικό λαό. Την επίπτωση της ψήφου. Μα σας είπα τώρα και σας είπα. Εγώ σας είπα. Επειδή συζητάμε τώρα πάνω σε αυτό. Εδώ φαίνεται λοιπόν, έτσι, η υπόθεση εργασίας κάνουμε, είναι ένα σενάριο που έχουμε μπροστά μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα δεν έχει πρόβλημα. Δεν είμαι εδώ για να κάνω τον αναλυτή των αναλυτών. Όχι, κύριε. Με κάποια εργαλεία παλαιά προσπαθούν να αναγνώσουν μια νέα κοινωνία. Η κοινωνία δεν απαντά. Δεν μετέχει στις έρευνες. Μάλιστα. Γι' αυτό λέτε ότι είναι πρώτο κόμμα. Εάν, εν πάση περιπτώσει, έχετε τα αποτελέσματα των εκλογών μπροστά σας δημοσιευμένα σήμερα, να μην πάμε στις εκλογές. Να μην πείσουμε τον κόσμο, να μην κάνουμε συζήτηση. Γιατί αυτό που κάνετε είναι ο εγκλωβισμός της σκέψης και των αισθημάτων του κόσμου σε ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο. Άλλο θέλω να το οποίο είναι ένα πλαίσιο. Δεν απαντήσατε. Να σας πω κάτι. Δεν απαντήσατε. Το οποίο ελέγχεται και το ίδιο. Το ίδιο το πλαίσιο αυτό ελέγχεται στη διαδικασία των εκλογών. Λοιπόν, γράψτε κι εσείς στο. Στην μαγνητοσκόπηση της εκπομπής, για να το έχετε στο αρχείο σας, ότι το βράδυ των εκλογών θα υπάρχει η απόλυτη διάψευση της στρατηγικής εφόδου. Ο κόσμος θέλει σταθερότητα και θα ψηφίσει έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια μιας δύσκολης προσπάθειας, την οποία δεν την κάναμε ερήμην του λαού, επαναλαμβάνω, αλλά επειδή ο λαός, έχοντας πλήρη γνώση, ωραία, έδωσε άρα την εντολή. Η πρόβλεψή σας είναι ότι δεν θα κινδυνεύσει η κυβερνητική σταθερότητα. Είναι αυτή, και λέω ότι αν η επιλογή του κόσμου είναι να κινδυνεύσει, θα κινδυνεύσει η σταθερότητα της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει καμία απόλαυση να ασκεί εξουσία, επομίζεται ένα τεράστιο βάρος, το Πασόκ πληρώνει δυσανάλογο κόστος και άρα πρέπει να ξαναμοιράσουμε το κόστος το πολιτικό και το ιστορικό στη χώρα μας. Γιατί είναι κατανεμημένο άδικα πάνω στις πλάτες της δικής μας, πάνω στις πλάτες της δικής μας ευθύνης, κάποιοι στείλουν το πανηγύρι της ανευθυνότητας. Θα το δούμε. Θα το δούμε, κύριε Ανοστάκη. Όταν λέτε ένα λεπτό. Θα το δούμε. Μα προτάσετε ένα πρόγραμμα. Θα το δούμε. Πάντως δεν μπορεί κανείς να σηκώνει άνισα βάρη. Ωραία. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά προτάσετε ένα διέξοδο πολιτικό για το οποίο θα πρέπει να δώσετε και την λύση σε αυτό. Όχι, γιατί δεν δώσω εγώ τη λύση, ο λαός θα δώσει τη λύση. Ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή εσείς αν πιστεύετε, ας έρθουν οι φρέσκες δυνάμεις, οι φρέσκες ιδέες, οι φρέσκοι άνθρωποι, οι άφθαρτοι, οι καινούργοι, οι νέοι, να σας πούν τι θα γίνει. Εγώ κρατάω. Ας έρθουν. Κύριε Βενιζέλο, εγώ κρατάω. Κύριε Βενιζέλο, ακούστε λίγο. Κρατάω αυτό. Τι θα κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Εδώ θα πιστέψει κανείς ότι πήγαμε εμείς, τρελαθήκαμε τον Μάιο του 2010, που σας θυμίζω επέμενα να ζητήσουμε αυξημένη πλειοψηφία για να έχουν όλοι συμμετοχή στην ευθύνη. Σωστό. Τρελάθηκε το Πασόκ. Το Πασόκ των μεγάλων παροχών. Δεν τρελάθηκε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη φράση μου. Τρελάθηκε λοιπόν το Πασόκ των μεγάλων παροχών, των μεγάλων αλλαγών, το Πασόκ το οποίο στήριξε τον λαό, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους νέους και είπε όχι, τώρα θα καταστρέψω όλα, θέλω να με μισήσουνε, θα πάρω σκληρά μέτρα, θα κόψω τις συντάξεις, θα κόψω τους μισθούς, ενώ είχα άλλη επιλογή, μα υπήρχε άλλη επιλογή και δεν την κάναμε. Δεν τρελάθηκε, ήταν ανίκανο εκείνη την εποχή το Πασόκ. Ήταν ανίκανο. Ο αρχηγός του, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα.
Αυτό δεν χαλάει στην πολιτική. Αυτό μα πήγε στο Καστελόριζο. Αν υπήρχε, κύριε Βαγγέλο, πήγε στο Καστελόριζο και έκανε τουριστική εικόνα και η χώρα που έμπαινε μέσα στην καταστροφή. Τα ισοπεδώνετε όλα με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Με την ευκολία μια λέξη, μια κουβέντα. Εδώ γράφει τη ιστορία τη χώρα. Μισό λεπτό. Είδαμε και την προηγούμενη ικανότητα. Η χώρα έσκασε ως βόμβα. Σωστό. Μεταξύ 2004 και 2009. Σωστό. Λοιπόν, αν δεν είχαμε κερδίσει τις εκλογές το 2009, θα ήταν διαφορετική η ρόλη. Και εμείς θα κάναμε με ευκολία την αντιπολίτευση. Έγιναν, σας θυμίζω, πρόωρες εκλογές. Έγιναν πρόωρες εκλογές. Θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει, αλλά σας λέω το εξής. Πείτε ότι υπήρχε ένας πολύ ικανότερος διαπραγματευτής. Πείτε ότι κάναμε τα πάντα σωστά. Ότι συντάσαμε το δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου του 2012, ήδη από το Μάιο του 2010, ότι γινόταν και το κούρεμα του χρέους εξ αρχής. Τα μέτρα που πονάν και πόνεσαν τον κόσμο θα είχαν ληφθεί ούτως ή άλλως. Θα υπήρχε η περικοπή των συντάξεων, η περικοπή των μισθών, η περικοπή των δώρων, θα υπήρχε ένα άλλο φορολογικό σύστημα, θα υπήρχαν αυτές οι αλλαγές που έγιναν στη δημόσια διοίκηση, στην αγορά, το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Αυτά θα γινόντουσαν. Κανείς δεν σου δίνει βοήθεια, κανείς δεν σου δίνει δάνειο, κανείς δεν σου δίνει κούρεμα του χρέους χωρίς όρους. Όρους οι οποίοι δεν είναι οικονομικοί μόνο. Σαφές, αυτό είναι το και ιδεολογικοί. Γιατί όταν επικρατεί στην Ευρώπη μια συγκεκριμένη συντηρητική αντίληψη, αυτή η αντίληψη επιβάλλεται και σε άλλες χώρες. Και κοιτάξτε, η Ελλάδα, μισό λεπτό, πήρε ένα πακέτο τεράστιο, έτσι. Η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων πήρε 240 δισεκατομμύρια δάνειο, πήρε ένα κούρεμα το οποίο φτάνει τα 125 δισεκατομμύρια ονομαστικά, 165 σε καθαρή παρούσα αξία, πραγματικά δηλαδή με βάση τα μικρά επιτόκια. Έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία κατά μέσο όρο είναι 80 με 120 δισεκατομμύρια ανά πάσα στιγμή. Η Ουκρανία, το έχω πει το παράδειγμα αυτό πολλές φορές, η οποία τώρα βιώνει μια φοβερή κρίση, έχει 50 εκατομμύρια. Είναι μια περιοχή ενεργειακά και γεωστρατηγικά κρίσιμη για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ξέρετε τι ψάχνει να βρει? Ψάχνει να βρει 35 δισεκατομμύρια, 35 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια και τις δίνει το δούνου του 17. Από την άλλη μεριά, για να καταλάβετε ότι εμείς πήραμε ευρωπαϊκή βοήθεια με φτηνό επιτόκιο και όχι βοήθεια του δούνου του που έχει δώσει λίγα και με υψηλό επιτόκιο, σχεδόν το επιτόκιο της αγοράς, εμείς τώρα χρωστάμε στο δούνου του από τα 240 δισεκατομμύρια του δανείου μόνο 25. Βάλτε μια τελεία. Και η Ουκρανία θα πάρει τα 17 αυτά που θα πάρει, γιατί άλλα δεν έχει βρει πολλά. Μια υπόσχεση έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 11 εκατομμύρια. Και Βενζέλο. Δισεκατομμύρια. Βοηθήστε λίγο. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, να πούμε και για αυτή την πρόταση που κάνει σήμερα ο κύριος Κουβέλης στο Βήμα. Που λέει ότι μετά τις εκλογές να δούμε την πρόταση τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά μια ευχάριστη αλλαγή είναι αυτή. Ναι, θα μας πείτε όμως. Μια καλοδεχούμενη αλλαγή αντίληψης. Να πούμε και για τον κόσμο, για τους πολίτες που περιμένουν. Γιατί η ανάπτυξη έρχεται και αλλάζει το κλίμα. Αλλά πότε θα ανοίξει η αγορά, πότε θα ανοίξει η ρευστότητα, τι θα γίνει με τις συντάξεις, να τα πούμε αυτά. Αυτά είναι τα πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, πιστεύω. Είπαμε να πάμε κλιμακωτά. Όχι η συζήτηση της κομματικής. Όλα έχουν το ενδιαφέρον. Όλα έχουν το ενδιαφέρον. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι άλλο αυτό που λέμε μικρή πολιτική.